Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 12 λεπτά μετά από τις 5. Συντονισμένοι όλοι στον Λίμπερο 107,4. All About Tires On Air, σήμερα Τρίτη 14 του Αυγούστου, παραμονές 15 Αυγούστου, σε μια πόλη που από χθες έχει αδειάσει. Χαρακτηριστικό είναι το πόσο εύκολα βρίσκουμε εμείς, ειδικά στο κέντρο που ερχόμαστε να παρκάρουμε χωρίς να κάνουμε ούτε έναν κύκλο. Έχουμε μείνει λίγοι, αλλά καλοί. Οι περισσότεροι έχουν καταφύγει στις παραλίες ή σε άλλους προορισμούς και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 με όλη την ειδησιογραφία του Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Μπορεί να ανοίξουμε και λίγο νωρίτερα σήμερα τις γραμμές, αν έχετε όρεξη για κουβεντούλα, όσοι έχετε μείνει στην Θεσσαλονίκη, σε μια εβδομάδα γενικότερα ή σε μέρες πριν το 15 Αύγουστο που θα λέγαμε ότι είναι έτσι κάπως πιο χαλαρές γενικότερα και περιμένουμε να περάσει, να περάσει και αυτή η εβδομάδα και νομίζω την επόμενη που θα είμαστε και σε ρυθμούς πρωταθλήματος περισσότερο θα σίγουρα θα έχουμε περισσότερα, χωρίς αυτό βέβαια να αποκλεί και κάτι μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Για έναν Άρη που στο ποδόσφαιρο έχει μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την σέντρα του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τη Λαμία το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, με έναν μπασκετικού Άρη που από χθες μπήκε στο παρκέ, έπιασε δουλειά εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Οι πρώτες, θυμίζω, είναι εκεί γύρω στις 20 Σεπτέμβρη με την Δυναμό Τυφλίδας, ένα μπάσκετ που παλεύει νομίζω να πετύχει πλέον αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο Άρης το τελευταίο διάστημα και θα χρειαστεί σίγουρα και άλλο χρόνο, δηλαδή αυτή η περίφημη μοιογένεια που λέμε και η χημεία, μια πολύ καινούργια ομάδα υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος καλείται να δέσει τους παίχτες που έφερε ο ίδιος στην Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν όλοι δικές του επιλογές, ήταν πρώτες επιλογές. Καλύτερα να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό και αξιόμαχο σύνολο εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, για όσους δεν ενημερωθήκατε, ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι τελικά το παιχνίδι, το γήπεδο, με συγχωρείτε, που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση, τη φιλική αναμέτρηση του Άρη με τον ΠΑΣ Γιάννενα το ερχόμενο Σάββατο στις 6 ώρα. Το απόγευμα ο Άρης θα υποδεχθεί τους υπηρώτες στο Καφτατζόγλιο, στο οποίο αφού το τσεκάρανε, να το πω έτσι, οι άνθρωποι του σταδίου και είδαν ότι ο Χλωτάπτας είναι σε θέση αυτή την περίοδο για να φιλοξενήσει ένα παιχνίδι, έδωσαν το πράσινο φως και έτσι το παιχνίδι με τους Γιαννιώτες βρήκε τελικά σπίτι, συζαγωγικά, και αυτό θα είναι το Καφτατζόγλιο από τη στιγμή που ούτε το Κλεάνθης Βικελίδης, ούτε οι Ζωσιμάδες είναι σε θέση να φιλοξενήσουν κάποιον αγώνα. Αυτό θα γίνει τελικά στο Καφτατζόγλιο το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Ο Άρης ετοιμάζεται σε λίγη ώρα να μπει στο γήπεδο για την δεύτερη προπόνηση της ημέρας, καθώς υπήρχε και πρωινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές. Αύριο υπάρχει ρεπό, γι' αυτό και οι δύο ημέρες διπλών προπονήσεων. Υπήρχε ρεπό, θυμίζω, και την Κυριακή, και από την Πέμπτη θα επιστρέψουν πάλι οι παίχτες στους κανονικούς τους ρυθμούς. Με τον Ερέρα να συνεχίζει, θα λέγαμε, τις δοκιμές του και κάποιους πειραματισμούς του και σε πρόσωπα αλλά και σε σχήματα, και θα μιλήσουν πιο αναλυτικά μετά. Και για ένα άλλο σύστημα το οποίο φαίνεται να εξετάζει ο Ισπανός τεχνικός, έχοντας πλέον και περισσότερες λύσεις στην επιθετικές λύσεις κυρίως στην διάθεσή του από χθες, και αναφέρομαι κυρίως στον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος έκανε την πρώτη προπόνηση χθες με τον Άρη και πήρε μια πρώτη γεύση και ο Έρερ από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά και ο Ντιγκίνη που και αυτός είναι κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα χωρίς προβλήματα η προετοιμασία του Άρη, με τον Έρερ να έχει ένα γεμάτο σχεδόν ρόστερ στα χέρια του και καλείται πλέον με δύο φιλικά μπροστά του και με περίπου 7-8 μέρες προπονήσεων να κάνει όσα περισσότερα βήματα προλάβει πάνω στο κομμάτι της ομοιογένειας και της χημίας
πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και τον αγώνα με την Λαμία. Πέρα το έχουμε ξαναπεί ότι ο Άρης δεν θα είναι έτοιμος μέχρι τότε. Το θέμα είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος μέχρι εκείνο το παιχνίδι και γενικότερα τις πρώτες αγωνιστικές, γιατί η ομάδα θα χρειαστεί ένα εύλογο διάστημα ακόμα μετά την έναρξη του πρωταθλήματος για να αρχίσει να ρολάρει. Και νομίζω ότι η διακοπή που υπάρχει μετά τη δεύτερη αγωνιστική για τις εθνικές και εκείνο το δεκαήμερο προπονήσεων που θα έχει στη διάθεσή του ο προπονητής του Άρη, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Θα έρθει κουτί για την ομάδα. Γι' αυτό θυμίζω και λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι μια ενδεχόμενη αναβολή της πρεμιέρας μπορεί να μας απογοήτευε όλους, γιατί περιμένουμε να δούμε πλέον τον Άρη σε επίσημο παιχνίδι, ξανά στη Super League, αλλά θα ευνοούσε πάρα πολύ την ομάδα να πήγαινε το πρωτάθλημα μια-δυο εβδομάδες πίσω, τουλάχιστον μια-δυο εβδομάδες πίσω. Ο Άρης όμως πρέπει να αποδεχτεί τα δεδομένα, πρέπει να αποδεχτεί ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα και τουλάχιστον μέχρι να είναι έτοιμος στο βαθμό που θέλει να αντιμετωπίσει ίσως και κάπως διαφορετικά αυτό το οποίο λέγαμε και χθες τις πρώτες αγωνιστικές και να βάλει ίσως περισσότερη σκοπιμότητα στο παιχνίδι του για να ανταπεξέλθει μέχρι να είναι 100% έτοιμος για να παίξει αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής του. Βγάλε μια ανακοίνωση ΚΑΕ και λέει πέρασε ένα προγραμματικό έλεγχο οι παίχτες. Πάλι έχουν τραβηθεί σε εξετάσεις και πρόσωπα σχετικού Άρη. Τι γίνεται? Η μέρα εξετάσεων ήταν και σημερινή για τους παίκτες του Άρη. Κίτρινοι χωρίστηκαν σε γκρουπ και υποβλήθηκαν στον καθιερωμένο εργομετρικό έλεγχο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Υπό την επίβλεψη του γυμναστή της ομάδας μας Παναγιώτη Ζάλογκου στο κέντρο αθλητικής και κινητικής αξιολόγησης μέτρησης. Οι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και του Γκάρι Μαγκή, που έφτασε χθες στην Θεσσαλονίκη, πέρασαν από εργομετρικούς ελέγχους για δύναμη, ταχυδύναμη, αντοχή, βασικό ενεργειακό μεταβολισμό. Λιπομέτρηση και σωματομετρήση. Παρόλο που 17 και ο Βαγγέλης Αγγέλου και ο team manager της ΚΑΕ Αλέξανδρος Αναστασιάδης. Η ομάδα μας θα συνεχίσει την προετοιμασία της αύριο μια απογευματινή προπόνηση στην οποία θα είναι παρόντες οι παίχτες του φετινού ρόστερ. Όλοι, βλέπω και φωτογραφίες με τον Μαγκή. Όπως μου λέει και ο Κώστας ο Τσίψιος, ήταν οι ιατρικές αυτές που γίνανε νωρίτερα. Εντάξει, είναι όντως. Νομίζω ότι γίνανε για ένα πακέτο κυριολεκτικές, γιατί στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον έτσι γίνεται συνήθως. Και ένα λεπτάκι, ωραία, το σημειώσαμε και αυτό. Για δώσε λίγο βασικά, Βασίλη. Έτσι είναι. Ο άλλος, μετράμε αντίστροφο όμως για την επιστροφή του, εντάξει. Πόσες είναι, κάτι σου πω. Πέντε για απόψε. πέντε και απόψε, εντάξει. Τρεις εβδομάδες, οι δύο που ήταν η άδεια και μια που ήταν στην Ολλανδία και μια που έλειπε πριν την Ολλανδία, δυνατός. Λείπει πλάκα, κάτσε ρε φίλε. Λείπει μήνα. Πω, τη ζωή του φίλε. Τι ωραία. Εξαιρετικός. Εντάξει. 15 Αύγουστο τώρα, μια χαρά κιόλας. Όλη η πόλη λείπει ρε φίλε. Είμαστε μόνοι μας. Δεν κουνιέται άνθρωπος. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε και λίγο πιο χαλαροί. Παραμονές το 15 Αύγουστο. Λογικό είναι. Και έτσι θα πάμε και μέχρι και τις 7. Αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουμε ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν εκλεκτό καλεσμένο ο οποίος συνέδεσε την παρουσία του στον Άρη με όμορφες εποχές για την ομάδα, αλλά θα δούμε, επειδή είναι λίγο δύσκολο εκεί που βρίσκεται, θα δούμε αν καταφέρουμε να τον εντοπίσουμε μέχρι τις 7. Μετά τις 5.30 όπως το βλέπω θα ανοίξουμε μάλλον και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θυμίζω, το ανακοίνωσε και ο Πας Γιάννενα, το φιλικό θα γίνει στο Καφτατζόγλιο το ερχόμενο Σάββατο στις 6. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο κόσμο θα έχει κιόλας στο Καφτατζόγλιο. Λοιπόν, με έναν Άρη που συνεχίζει σήμερα με την προετοιμάσια του με απογευματινή προπόνηση. Δουλεύοντας και εστιάζοντας ο Ερέρα κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Και στην άμυνα βέβαια γίνεται δουλειά, αλλά η άμυνα τουλάχιστον φαίνεται μέχρι στιγμής ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από την επίθεση και δεν το δείχνει μόνο η τελευταία εικόνα της ομάδας κόντρα στην Ξάνθη ή κυρίως κόντρα στη Λάρισο που δεν δέχτηκε πολλές ευκαιρίες. Το δείχνει το γεγονός ότι αν βάλουμε κάτω τα φιλικά και τους αριθμούς βλέπουμε ότι ο Άρης έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε 6-6 φιλικά τα οποία έχει δώσει. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Έχει δεχτεί φάσεις βέβαια, αλλά το σημαντικό είναι ότι και αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε ότι δεν δέχεται εύκολα γκολ η ομάδα. Έστω ξαναλέω και αν στην Ξάνθη το περασμένο Σάββατο, η Ξάνθη
δημιούργησε κάποιες καλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, που εκεί ήταν και αποτέλεσμα και της κούρασης που κουβαλούσαν οι παίκτες του Άρη, καθώς ήταν το δεύτερο φιλικό τους μέσα σε 48 ώρες, κόντρα και σε μια πιο έτοιμη ομάδα και πιο δεμένη ομάδα, κακά τα ψέματα. Για την Ξάνθη που είναι σχεδόν απαράλλαχτη με πέρυσι, έτσι. Η ομάδα που τερμάτισε στην έκτη θέση της Super League. Σίγουρα παίζει ρόλο και το γεγονός ότι μιλάμε για μια άμυνα που γνωρίζετε πάνω κάτω από την περσινή σεζόν, με παίκτες όπως ο Τζανακάκης, ο Βαλεριάνος, ο Δελιζής, ο Σόουζα, ο Βελέθ είναι που πάει να μπει και αυτός στο κλίμα, και ο Κωνσταντινίδης και ο Μενέντες. Αλλά υπάρχει ένας βασικός κορμός στην άμυνα. Σε αντίθεση με την επίθεση που έχουν αλλάξει πάρα πολλά μεσοεπιθετικά. Μιλάμε για. Ο Άρης μεσοεπιθετικά είναι αλλαγμένος στο 100%. Άμα πάρουμε την περσινή δεκάδα και τη φετινή έτσι όπως διαμορφώνεται. Γι' αυτό σίγουρα θα χρειαστεί χρόνος και υπομονή από όλους μας, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες και θα συνεχίσουμε να το λέμε, γιατί η υπομονή δυστυχώς στην Ελλάδα είναι τη βρίσκει σπάνια. Και θέλει επιμονή, Βασίλη, για να αντιληφθεί την αξία της υπομονής. Λοιπόν, τα λέω ωραία, πιο χαλάρα. Βλέπεις, ρε φίλε, μα έχεις να... Βαφή, θέλει επιμονή για να αντιληφθείς την υπομονή, Βασίλη Καβαδία. Βλέπεις, άμα έχεις να πάρεις ένα μήνα άδεια, τι γίνεται. Αρχίζεις και φεύγεις αλλού. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα, έχοντας στάσει στις 5.30 Βασίλη Καβαδία, και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής και με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές, για να κάνουμε έτσι και μια... σφιγμομέτρηση, μια δημοσκόπηση, να το πω, Βασίλη, να δω ποιοι έχουν μείνει στην πόλη, φίλε. Παραμονές και Πεντάγουστο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής. Λίπερο 107,4 All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας σε ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Ανοίγω και τις τηλεφωνικές γραμμές. Κάνω την ανατροπή και τις ανοίγουμε από νωρίς, Βασίλη μου, σήμερα. Χαλαρά, είμαστε παραμονή 15 Αυγούστου. Να κάνουμε κουβεντούλα για ποδοσφαιρικό Άρη, για συστήματα. Για διαγώνια κάλυψη, για διαγώνια πάσα, για 4-3-3, για 4-2-3-1, να κάνουμε για όλα αυτά κουβεντούλα. Αν έχει όρεξη και ο Κοσμάκης που έχει μείνει Θεσσαλονίκη βέβαια πίσω. Εκτός αν ακούν και οι Χαλκιδικοί φίλοι, γιατί ο Λίμπερο ακούγεται και εκεί. Είναι μια πραγματικότητα. Ειδικά στην Ποτίδη, από ό,τι έχω μάθει, πολύ κυτρινόμαυρο το τοπίο γενικότερα. Λοιπόν, FM και ενώ επίσης πέραν των γραμμών, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 545-26 μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα στην δεύτερη ομπή της εβδομάδας. Για δώσω λίγο μουσική, Βασίλη. Κάμε ένα επίγον τηλεφωνάκι όσον αφορά το ρεπορτάζ, Βασίλη μου, και έπρεπε να το τσεκάρουμε. Ανοιχτές όμως και πάλι οι γραμμές, 231-0-87-38, γιατί πήρε ο φίλος πριν και περίμενε και ζητάμε συγγνώμη κιόλας. Απλά ήταν ένα επίγον τηλεφώνημα και έπρεπε να το απαντήσουμε, Βασίλη Καβαδία, που κάλυψε αυτό το κενό με πολύ ωραίες μουσικές. Λοιπόν, άρα είναι ανοιχτές και πάλι οι γραμμές. Αυτό που πήγα να πω νωρίτερα όσον αφορά το ενδεχόμενο να δούμε και ένα νέο σύστημα, ένα νέο σχήμα από τον Ερέρα, όχι μόνο σε πρόσωπα, έτσι, γιατί σε πρόσωπα ακόμα δεν έχουμε κατασταλάξει. Θα συνεχίσω μετά, γιατί τώρα έχουμε τον φίλο. Πάμε, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Παραμένοντας. Ορίστε. Παραμένοντας, λέω. Παραμένοντας, δυστυχώς, από τη μία, αλλά από την άλλη, είναι η εποχή που μου αρέσει Θεσσαλονίκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Γιατί δεν κυκλοφορεί άνθρωπος και είμαστε πιο άνετοι. Δηλαδή, από εδώ τώρα να πας στη Καλαμαριά, κάνεις 5 λεπτά. Εύκολα. Τώρα, ναι, άμα ξεκινήσω από το λιμάνι μέχρι την Καλαμαριά, 7 λεπτά το πολύ, νομίζω. Δεν θα συναντήσω πολύ κίνηση. Ναι. Μια χαρά είναι. Έτσι μας αρέσει. Θέλω να σε ρωτήσω, ναι, πώς θα γίνει καφτατζόγλι τελικά. Καφτατζόγλι 6 ώρα το Σάββατο, ναι. Ο Χαγιντάλα είναι όμως. Αυτό είναι, είναι κάτι αρνητικό. Δηλαδή θα μπορούσε ίσως να γίνει και πιο αργά, αλλά τελικά θα γίνει στις 6. Και να σου πω κάτι πάλι καλά που βρέθηκε και το καφτατζόγλι, γιατί... Μπορεί να μην θέλουν να αλλάξουν τις προβολές στην οικονομία. Αλλά... Η λογική λέει αυτό. Η λογική λέει αυτό όντως, δυστυχώς. Αλλά
Πάλι καλά που ήταν και το Καφατζόγλου, γιατί δεν έβλεπα άλλη λύση εντός Θεσσαλονίκης για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι που απαντάς. Ευκαρπία εκείνη είναι. Δεν γίνεται να γίνει στην Ευκαρπία το παιχνίδι και δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη επιλογή και ένα γήπεδο που να δεν υποστηρίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Πάπα στην Καλαμαριά, δεν το δίνει. Έτσι ακριβώς. Συντήρια βγήκανε, ξέρουμε τη μέρα. Όχι, δεν βγήκανε ακόμα. Θα φαντάζομαι αν όχι σήμερα. Από αύριο λογικά θα. Όχι από αύριο, ή από την Πέμπτη θα ανακοινωθούν ότι πάει, γιατί αύριο είναι και 15 Αύγουστο κιόλα. Κάνα δεκάρκο το κόβω εκεί. Λογικά ναι, τώρα εντάξει, φιλικό παιχνίδι. Βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον το συγκεκριμένο μάτς, γιατί θα είναι και κάτι, φαντάζομαι, σαν πρόβα τζενεράλε του Άρη πριν το παιχνίδι με τη Λαμία. Θα παίξει και ο Γκάμα, να το βάλει. Θα παίξει, ναι, ναι, θα το βάλει τον Γκάμα λογικά. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν βάλε το Γιουνές μετά από μια προπόνηση. Θα είναι πιο πλήρη ομάδα, γιατί θα παίξει και την κοινή που ήταν τραυματία. Θα παίξει και ο Ντιγκινί και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το οποίο είδαμε και στην χθεσινή προπόνηση, αυτό δηλαδή που έλεγα νωρίτερα, ότι μήπως ο Ερέρα πλέον και με τον Γκάμα και με τον Ντιγκινί και με τον Γκαρσία το γυρίσει σε 4-2-3-1. Γιατί αυτό το δοκίμασε χθες. Και θα έχει ενδιαφέρον και μέσα στις επόμενες προπονήσεις, αλλά και στα δύο φιλικά και κυρίως αυτό με τον Μπαζιάννα, να δούμε αν θα επιμείνει σε αυτό το 4-2-3-1 ο Ερέρα. Θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην πρεμιέρα Λαμία. Ναι, ενδεχομένως, αν το δουλέψει πολύ, μπορεί να το δούμε και εκεί. Εντάξει. Συνήθως αυτός παίζει 4-3-3, ξέρω εγώ. Κοίτα, το 4-3-3, επειδή είναι ένα ευέλικτο σύστημα, σου δίνει τη δυνατότητα να το γυρίσεις την ώρα του παιχνιδιού και σε 4-2-3-1. Η λεπτομέρεια είναι ότι κανένας από τους ιστορικούς σου μέσους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του επιτελικού μέσου, το δεκάρι που λέμε. Ναι, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει και με ρόμβο. Και το Ρόβο τον έχει δοκιμάσει. Τον είχε δοκιμάσει στην Ολλανδία. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο φιλικό. Μπορεί να ήταν και με τη Βίλεμ. Αλλά δοκιμάζει διάφορα. Εντάξει, είδαμε και το 4-2-3-1 που νομίζω ότι για μένα είναι ένα σύστημα που ταιριάζει στο υλικό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή. Στα χέρια του. Όσο έχει, θα είναι σπίτι να δούμε το Σάββατο. Θα έχει κάνει δεκάρι του Πασαρτζόγλου. Πιθανό. Και μακάρι κιόλας, γιατί αυτό σημαίνει και έσοδα για την ομάδα. Ωραία. Μετά άλλο φιλικό παίζουμε στο Βόλο. Την Κυριακή, ναι, το μεσημέρι. Στο Πανθεσσαλικό. Εκείνο είναι νομίζω περισσότερο για να δώσει. Το μεσημέρι, κάτι από τις 8.30 ώρα το βράδυ. Με πιάνει λίγο αδιάβαστο, δεν θυμάμαι την ώρα, αλλά θα το δω και θα σου πω. 8.30 το βράδυ, το είδα. Θα βραβεύσουμε λέει τον Καρυπίδη και τον Ερέρα. Ναι. Πρόεδρο και τον Ερέρα. Εκείνο είναι περισσότερο. Μου λες, στο Βόλο πήγε μήπως ένας δικός μας παίκτης. Ο Λότας. Πήγε ο Άρης Λότας, ναι, στον Ολυμπιακό Βόλο. Ναι. Τι κατηγορία είναι τώρα. Γάμα Εθνική. Γιατί μπερδεύουμε με τον άλλο τον Βόλο που ανέβηκε. Ο άλλος είναι που ανέβηκε. Εκείνο πει του Γκαρσία. Γάμα Εθνική είναι. Γάμα Εθνική είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι σαν πρόβα τζενεράλη πριν παίξουμε με τη Λαμία, δεν είναι. Έτσι, κάπως έτσι. Βασικά με τον Μπας Γιάννα είναι η πρόβα. Με τον Ολυμπιακό Βόλου θα δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ στα τελευταία φιλικά. Να κατάλαβα, θα βάλει ρεζέρβα. Ναι. Θα το δούμε και τον αυτό αντίπαλο. Θα το μοιράσει. Ποιον? Το Βελίδι, το Βελίδι, να δούμε αντίπαλο. Το ποιον? Το Βελίδι, λέω. Το τερματοφύλακα. Ναι, δεν ήταν πρώην παίκτης μας. Α, ναι, με τον Γιάννα, ναι, σωστά. Θα έχει αυτός, θα έχει ένα ενδιαφέρον και με τον Βελίδη, ναι. Καλώς το έκανε το φίλε. Γιατί νομίζω βασικός πρέπει να μπει. Από τους καλούς που περάσαν από τον Άρη τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Έγινε Νίκο, καλή εκπομπή. Να σε καλά, φίλε μου. Να πάρει κανένας άλλος. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ανοιχτές οι γραμμές, 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. Και για να συνεχίσουμε μέχρι να πάρει κάποιος άλλος φίλος. Για το 4-2-3-1. Εγώ νομίζω ότι ίσως ταιριάζει καλύτερα αυτή τη στιγμή στο υλικό που διαθέτει ο Άρης και είναι και ένας τρόπος για να χωρέσεις μέσα στην εντεκάδα Ντιγκινί, Γκάμα και Ματέο Γκαρσία. Για να βάλεις δηλαδή τον Ντιγκινί πίσω από τον Φορ, σε μια θέση που την ξέρει από τον Ατρόμητο, και να έχεις τον Γκάμα με τον Γκαρσία στα άκρα. Εκεί βέβαια η λεπτομέρεια είναι ότι δεν θα έχεις βάθος και εναλλακτικές πέραν του Μιλούνοβιτς όσον αφορά τα εξτρέμ. Είναι μια λεπτομέρεια αυτή την οποία πρέπει να την έχουμε, πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Γιατί με το 4-3-3 θα παίξουν δύο από τους Μπάσα
Ντιγκίνη και Ματέο Γκαρσία. Ο ένας θα είναι στον πάγκο με τον Μιλούνο. Τσάκα, θα έχεις δύο επιλογές. Το θέμα είναι τι θέλει ο προπονητής. Και νομίζω ότι οι επόμενες προπονήσεις και κυρίως τα φιλικά το Σάββατο και την Κυριακή θα μας δώσουν σίγουρα μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς το σκέφτεται ο Ερέρα. Και αν θα επιμείνει σε αυτό το οποίο τον είδαμε να δοκιμάζει χθες, στο 4-2-3-1. Εκεί βέβαια που χθες χρησιμοποίησε ως επιτελικού μέσω τον Παυλίδη και τον Ασλίδη. Το μοίρασε δηλαδή. Και είχε τον Γκάμα με τον Τιγκινί, τον Γκάμα με τον Γκαρσία, τον Γκαρσία με τον Τιγκινί. Και το είδαμε κάπως διαφορετικά, δηλαδή όχι με τον Γάλλο πίσω από τον επιθετικό. Είναι και αυτό ένας τρόπος για να κρατήσεις και έναν εξτρέμ στον πάγκο και να έχεις ακόμα μια επιλογή. Ξαναλέω όμως, είναι ένα σύστημα το οποίο νομίζω ταιριάζει, ίσως ταιριάζει αυτή τη στιγμή περισσότερο στον Άρη. Και με την ομάδα να ψάχνει χημεία αυτή τη στιγμή και να ψάχνει τον τρόπο ο Ερέρα να κουμπώσει τους παίχτες μεσοεπιθετικά, μπαίνει σε αυτή τη δικασία να δοκιμάσει και ένα άλλο σύστημα. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επιμείνει και εφόσον το κάνει, αν θα του βγει. Και μέσα τις προπονήσεις και μέσα από τα δύο τελευταία φιλικά που θα δώσει η ομάδα πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος. Εν τω μεταξύ, σήμερα διαβάσαμε, βασικά βλέπω ότι γράφτηκε το όνομα του Τσουκαλά για τον Άρη ως εναλλακτική του σιώπη για... Και επειδή ρωτάει και ο φίλος ο Κώστας αν υπάρχει κάτι με Τσουκαλά αυτή την στιγμή, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ, είχε πέσει στο τραπέζι για τον Άρη από τον περασμένο Μάιο, το όνομά του. Δεν είχε προχωρήσει τότε η συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ο Τσουκαλάς ψαχνόταν πολύ στο εξωτερικό και ήταν μέχρι και πριν δύο εβδομάδες, ήταν πολύ κοντά σε ομάδα του εξωτερικού. Χάλασε όμως ο τέλος. Και έτσι αρχίζει να εξετάζει πάλι τις επιλογές του από την ελληνική αγορά. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, μέσος βασικά, όχι μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει μάνατζερ τον Ήλια Ίβιτς, με τον οποίο ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει πολύ καλές σχέσεις. Είναι ο μάνατζερ του Σόουζα, είναι ο μάνατζερ του Παυλίδη, είναι ο μάνατζερ του Μιλούνοβιτς. Και γενικότερα έχει και πολύ καλές σχέσεις ο Ήλια Ίβιτς με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάτι. Πάντα όμως για τον Άρη προτεραιότητα στον χώρο του κέντρου παραμένει ο Σιώπης αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια αυτή η υπόθεση με τη Λακορούνια, αλλά ο Άρης είναι διατεθειμένος να περιμένει το Σιώπη μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μέχρι να τελειώσει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Αν βέβαια νωρίτερα ο Σιώπης πάει στη Λακορούνια ή κάπου αλλού, ο Άρης θα στραφεί ενδεχομένως σε άλλες περιπτώσεις για να πάρει έναν ακόμα παίκτη στο χώρο του κέντρου. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο Άρης δεν θα βιαστεί για τις κινήσεις του μέσα στον Αύγουστο. Θα περιμένει να δει τι έχει να του δώσει η αγορά. Και φυσικά θα περιμένει να δει τι θα γίνει και με την περίπτωση του Σιώπη, ο οποίος αποτελεί νούμερο ένα στόχο. Αν μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Είναι μια πολύ απαραίτητη προϋπόθεση αυτή για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όπως περιμένει ο Άρης, θα πρέπει να περιμένουμε και εμείς η περίπτωση του Σιώπη και ανάλογα θα δούμε τι θα γίνει με τον Τσουκαλά. Τα δεδομένα είναι αυτά για τον παίχτη αυτή τη στιγμή. Ότι και ο ίδιος είναι στην Ελλάδα και περιμένει, ψάχνει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Super League, αφού δεν του βγήκε το εξωτερικό. Ήταν κοντά σε ομάδα του εξωτερικού μέχρι και πριν δύο εβδομάδες. Ο μάνατζερ του είναι ο Ήλια Ίβιτς. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει ο Ήλια Ίβιτς στη μέση, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Αλλά ξαναλέω, θα περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Μανώλη Σιώπη. Σε λίγο εδώ, στον Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4, All About Άρης on Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Ανοιχτές και οι γραμμές 231-0287 και 3 οχτάρια. Επειδή ρώτησε και άλλος φίλος για το θέμα του Τσουκαλά και το ψάξαμε λίγο παραπάνω στο διάλειμμα, θέμα Τσουκαλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, το ότι το Μάιο πέρυσι υπήρξε κάτι είναι δεδομένο.
ότι έπεσε το όνομα του στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή στον Άρη, θέμα Τσουκάλα δεν υπάρχει. Λοιπόν, και δεν νομίζω να υπάρξει κιόλας με τα τωρινά δεδομένα. Ο Άρης θα περιμένει μέχρι τέλη Αυγούστου το Σιώπη. Αυτό είναι το δεδομένο. Δεν θα βιαστεί. Αυτή είναι η απόφαση που έχουν πάρει οι άνθρωποι της ομάδας. Και επειδή ρωτάει και ο φίλος ο Δημήτρης για το αν γράφτηκε θέμα για το θέμα του Τσουκαλά και ανησύ και τα λοιπά, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό το οποίο ξέρω εγώ που ψάξαμε λίγο στο διάλειμμα είναι ότι θέμα Τσουκαλά δεν υπάρχει για τον Άρη. Αυτή τη στιγμή τονίζω που μιλάμε. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα, είπαμε και νωρίτερα, Σάββατο 6 ώρα στο Καφτατζόγλιο το μας με τον Μπαζιάννενα. Δεν βλέπω να έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής κάτι πάει όσον αφορά τα εισιτήρια. Αύριο 15 Αύγουστο δύσκολα. Άρα μάλλον πάμε για Πέμπτη να ανακοινωθούν τα εισιτήρια του φιλικού με τους Γιαννιώτες. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πόσο κόσμο θα έχει στο Καφτατζόγλιο. Και αν τον Αργιανό θα τον τραβήξει στο Καφτατζόγλιο. Αλλά πάμε για την ώρα στο φίλο και συνεχίζουμε μετά. Γεια σας! Ναι, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε βεβαίως. Ναι, θέλω να ρωτήσω. 4-2-3-1 είπαμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι δύο μέση ποιοι θα είναι? Ο Μπάσα και ο Κολάσο. Αυτή την ερώτηση ήθελα να κάνω γιατί το είπατε πριν και δεν το άκουσα. Βέβαια, εντάξει, είναι ανάλογα αυτό, είναι ανάλογα και με το τι κινήσεις μπορεί να γίνουν από τον Άρη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Θα το δούμε. Ναι, μπορεί να είναι για παράδειγμα, αν πάρει το Σιώπη, μπορεί να είναι ο Μπάσα και ο Σιώπης. Ναι. Πολύ πιθανό. Αυτά που σχεδιάζει τώρα είναι με Μπάσα και Κολάσο. Ναι, με βάση το ρόστερ το οποίο υπάρχει. Ναι. Άρα ο Ματίγια στον πάγκο. Εντάξει, μπορεί να δοκιμάσει διάφορα. Δηλαδή, μπορεί να έχει τον Κολάσο και τον Ματίγια, που νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ορθολογικό βέβαια, γιατί πρέπει να είναι κάποιο πίσω όχι. Να κόβει. Μπορεί να έχει μια τον Ματίγια με τον Μπάσα και μια τον Κολάσο με τον Μπάσα. Ναι, μπορεί να το κάνει έτσι. Ξέρεις τι, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι για μένα, γιατί με το 4-2-3-1 χωράς κάπως τους παίχτες στην επίθεση, αλλά έχεις θέματα στο κέντρο. Ακριβώς, ναι, γι' αυτό και εγώ πήρα τηλέφωνο να κάνω την ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Είναι δηλαδή, με το ένα σύστημα δεν μένει μια γραμμή ικανοποιημένη, με το άλλο δεν μένει η άλλη. Κατάλαβες, γι' αυτό είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Θα δούμε όμως, έχουμε ακόμα καιρό και έχουμε προπονήσεις για να το. Θα δούμε. Πάντως μέσα από τις προπονήσεις έχει δοκιμάσει αυτό το σύστημα. Γιατί ναι, αγώνα, ναι. Δεν το έχει παίξει σε αγώνα. Όχι. Σε αγώνα έχει παίξει το 4-3-3 το Ρόμβο και με τη Λάρισα σε κάποια σημεία έπαιζε με 4-2-3-1. Αλλά εκείνο δεν έγινε με εντολή του Ερέρα. Έβγαινε αυτόματα γιατί ανέβαινε ο Κολάσο λίγο πιο ψηλά από τον άλλο εσωτερικό μέσο. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον είχε το Ματίγια, νομίζω είχε. Και μετατρεπόταν σε 4-2-3-1. Με το Ματίγια και τον Μπάσα δηλαδή. Στα πιο πίσω, ναι. Ναι. Απλά ο Κολάσο δεν την ξέρει τη συγκεκριμένη θέση τόσο καλά. Τη θέση ξέρει για να παίζει αμυντικός μέσος. Όχι, δεκάρι. Στον άξονα. Για δεκάρι. Δεν την έχει παίξει τη θέση ο Κολάσο μέχρι. Όχι, 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 όχι. Δεν την έχει. Ωραία, εντάξει. Αυτό. Έγινε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε άλλο Βασίλη? Όχι. Παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές, Βασίλη Καβαδία, γιατί ο κόσμος φαίνεται ότι έχει μείνει κόσμος στην πόλη. Αυτή εμείς οι λίγοι ηρωικοί που έχουμε μείνει στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν μας βοηθάει η τηλεφωνική επικοινωνία με το ραντεβού που είχαμε προγραμματίσει. Το βλέπω από εβδομάδα να πηγαίνει. Πέντε Παρασκευή, να ξέρεις, εδώ τέτοιο. Το απόγευμα. Γιάννης Παραπονιάρης. John Complain, βεβαίως ο Γιάννης Παραπονιάρης. Εκτός να κάτσει και εγώ κανένα απόγευμα, θα δούμε. Ανάλογα με το φόρτο εργασίας που θα υπάρχει. Τι έγινε. Έχουμε κι άλλον. Έχουμε κι άλλον. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γιατί να μην έχεις άλλον? Κύριε Θανάση μου, και εσείς παραμένετε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Κάποιος θα κρατάει και τα τείχη, ρε φίλε. Σωστά, γιατί θα μπουν να μας την πάρουν και, και κάποιος πρέπει να είναι εδώ πέρα. Και βέβαια, γιατί όλοι φυγέτε δεν γίνεται. Κάποιος θα μείνει πίσω. Δεν έχω φύγει, φίλε, ποτέ 15 Αύγουστο και δεν μετανιώνω που δεν έχω φύγει ποτέ 15 Αύγουστο. Είναι η εποχή για να απολαύσει την πόλη. Υποτίθεται για διακοπές φεύγεις για να αποφύγεις την πόλη. Όταν η πόλη είναι άδεια, γιατί να φύγεις, ρε φίλε? Καταρχήν, όταν δίνει ραντεβού σήμερα, σίγουρα θα είσαι συνεπέστατο. Εγώ. Αυτό το παράδειγμα. Ναι. Αυτό το παράδειγμα που είπε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μετά από τώρα, όταν τελειώσει την εκπομπή, έχω ένα ραντεβού κάτω στο Θεσσαλονίκη. Σε 10 λεπτά, 5 λεπτά, είσαι στο.
και θα βρεις να παρκάρεις μπροστά εκεί που θα θες να κάτσεις και δεν θα κάνεις κύκλους. Και όλα καλά και όλα ωραία, ρε φίλε. Πού πας, θα πας την ώρα σου. Έτσι. Δεν θα έχεις πρόβλημα παραπάνω από ένα σηματοδότη. Έτσι. Δηλαδή ένας θα σε σταματήσει, ο επόμενος θα φύγεις. Είναι όλα μια χαρά. Τώρα είναι ώρα που λέμε για δουλειά. Εγώ έχω κάνει, ρε, σου λέω χθες και πάμε στα παρακάτω, έχω κάνει τώρα εδώ στο κέντρο, μέχρι το Κόσμος, έκανα 10 λεπτά. Εντάξει. Μπάμπα. 4 λεπτά από τα ΚΤΕΛ στη Νέα Πολύ. 4 λεπτά. Τίποτα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Η ώρα είναι το Νταλαβέρι το Σάββατο. Στις 6 είναι το Νταλαβέρι. Α, κατάλαβα. Όσοι θα είμαστε από την πλευρά του και πάθου στο θρηλυκό Καπτατζόγλιο στάδιο και να μας πάει και ο ήλιος. Από πότε έχουμε, για, περίμενε, για να δω, εσύ θα είσαι διαβασμένος. Από πότε έχουμε να παίξουμε στο Καπτατζόγλιο? Από το αλυσμόνι το κοινό το παιχνίδι. Με ποιον? Το θρηλυκό Καμπανιακό. Είσαι διαβάζουμε. Είμαι σίγουρος ότι εσύ θα αποθυμώσουν, εντάξει. Το 3-0. Ναι. Το 3-0 βεβαίως. Και ένας δημοσιογράφος Λεβέντης ενός άλλου σταθμού. Πέρισα ο Παγιαριανός κιόλας, έτσι. Με τον τρόπο που το οποίο περιγράφει το τρίτο γκολ, ο παδός του Καμπανιακού δεν υπήρχε περίπτωση. Συνάδελφος, ρεπόρτερ Άρη. Ναι. Είναι ναι. Ακόμα στο ρεπορτάζ. Νομίζω πως ναι. Ναι. Ήμουνα σε εκείνο το παιχνίδι. Και δεν μπορούσαμε να δούμε τα δημοσιογραφικά. Για να το έχουμε αυτό, δεν το ξέρει εντύπωση. Ναι. Εδώ υπάρχει ρεπόρτερ Άρης, ας πούμε, ο οποίος έχει περάσει τα 60. Θα καταλάβει και ποιος είναι σε άλλο σταθμό. Ο οποίος, ρε παιδί μου, πολλές φορές τον μνημονεύω. Έλος πάντων, καλή του ώρα όπου να είναι. Τα συντάξιμα να γλιτώσει ο άνθρωπος, να βγει στη συντάξη. Πάμε στα υπόλοιπα. Δεν είναι σωστό να σχολιάζουμε συναδέλφους. Πάμε παρακάτω. Αυτό το Νταλαβέρι για το σύστημα που είπες και κάτι τέτοια, δεν σε πιάσα καλά. Γιατί? Ποιος, ο Ματίγια είναι εκείνος λίγο με τα στραβά τα πόδια. Τα έτσι που λίγο δεν έχει, γυρτά που δεν τα έχει, μέσα. Που δεν έχει το πολύ το μαλλί, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ασχολία στο πάμε παρακάτω. Καλή ήταν η ενδεκάδα που κατέβασε. Δεν έχει το πολύ το μαλλί. Ναι, εντάξει, τι να κάνω. Δηλαδή, ναι. Έχω και εγώ τα δικά μου κριτήρια όταν βλέπω έναν ποδοσφαιριστή οποιοδήποτε, ρε. Στο 4-2-3-1 και ο Ματίγια κατά συνθήκες μπορεί να παίξει ως επιτελικός μέσος. Εντάξει, το 14 στα 14 είναι αφύσικο να συμβεί. Δεν γίνεται, ή το 15 στα 15. Αυτό δεν έγινε στη football league, Θανάση, τώρα θα γίνει το... Ναι, κάποιος θα πρέπει να μείνει πίσω, ρε παιδιά, το είπαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θα γίνει κι άλλο παιχνίδι, καταρχήν η έναρξη είναι δεδομένη στις 25. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Ελπίζω να είμαστε στο Κυριακάτικο το γκρουπ και όχι στο Σαββατιάτικο το γκρουπ. Και εγώ, φίλε, γιατί άμα είναι στο Κυριακάτικο θα χτυπήσω μια άδεια την άλλη εβδομάδα, σε αφήσω εδώ πέρα με το χωρίς να θα περάσει το μάτι. Αν είσαι. Ναι. Δεν έχει βγει πάντως, βλέπω, από την Super League ημερομηνία και ώρα. Υπάρχει το πρόγραμμα στο site της Λίγκας, αλλά δεν έχει... Προφανώς με το τηλεοπτικό έχει να κάνει τώρα αυτό. Ναι, και το τι θα κάνουν και οι ομάδες αυτές που παίζουν στην Ευρώπη, αν περάσουν, αν δεν περάσουν. Και αυτό παίζει το ρόλο του, ναι. Γιατί θα έχουν και πάλι παιχνίδι μετά. Ναι. Το καλό είναι ότι ευρέθηκε γήπεδο. Αυτό είναι το καλό. Και αυτό πάλι ψηλό στον αέρα ήταν, να ξέρεις. Αλλά είναι εντάξει, σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός όρος του Καθατζουκλίου και θα γίνει εκεί. Αλλιώς δεν υπήρχε άλλη επιλογή εντός πόλης. Ήτανε, δεν ήτανε σε καλή κατάσταση. Όπου να γίνει παιχνίδι. Ναι. Πού θα παίζω, δεν ξέρω. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Αυτός ο εξ Αμερικής, ο κύριος Τόμ, ναι. Απέστειρε από την ΠΑΕ το... τα λόγια του και τα πήγε τα λόγια του στον ΑΣΥΓΜΑ. Στον ΑΣΥΓΜΑ θα μπει, ναι, με μια μορφή χορηγίας. Εγώ προσωπικά το βλέπω ως μια
απόφαση του Παπαδόπουλου να βοηθήσει από τη μία ένα σύλλογο του οποίου είναι φίλαθλος, έτσι. Γιατί το έχουμε ξαναπεί αυτό για τον ομογενή επιχειρηματία. Και αν θες να δεις πίσω από την κίνησή του, εγώ την βλέπω μια κίνηση να παραμείνει εντός συλλόγου. Να κρατήσει, ναι, μια ναι, πόρτα, ναι. Να κρατήσει μια πόρτα ανοιχτή, αν το θες έτσι. Ναι. Και άμα σου πω ότι η μεγαλύτερη ανάγκη σε εκείνο το κομμάτι από τα 100-150 δραχμές ή 50 δραχμές ή 100 δραχμές, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι δραχμές που θα μπουν μέσα. Σίγουρα τα έχει ανάγκη αυτά τα λεφτά ο ερασιτέχνης. Πρόσεξε, ο ερασιτέχνης θα πάρει κάποια λεφτά από τον κύριο Λαζαρίδη που έχει αναλάβει τα κηλικία. Θα πάρει κάποια λεφτά και από τον Παπαδόπουλο. Κάτι αρχίζει να μπαίνει και σε αυτά μέτρα στέγνη σιγά σιγά. Ίσως να είναι και καλύτερα κάπως. Ίσως να είναι και για καλό, ναι. Ναι, γιατί δεν μου κάτσε εκείνο τις δόσεις του Κοτσόβολου, 8 δόσεις. Εκείνο ήταν λίγο κάπως... Εκεί ο Καρυπίδης είναι νομίζω 100-0 σωστός που δεν δέχτηκε. Όχι μόνο να σου πω κάτι, επειδή πολλές φορές ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό. Ο Καρυπίδης είναι επιχειρηματίας. Έχει αυτή τη στιγμή κάτι στα χέρια του. Εντάξει, για να το πουλήσει, αξιώνει και κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπήρξε ποτέ ανταλλαγή, πώς το λένε, από τα χέρια του ενός να πάει σε χέρια αλλού οποιαδήποτε ομάδα με 8 δόσεις ετήσιες. Αν ερχόταν ο Παπαδόπουλος, ρε Θανάση, και του έλεγε του Καρυπίδη, εγώ σου δίνω 5 εκατομμύρια μπροστά και δεν πουλούσε, δεν σου λέω πάλι δικαίωμά του θα ήταν, αλλά και θα λες κάτσε, 5 εκατομμύρια είναι. Είναι περισσότερα από αυτά που έχεις βάλει, λογικά. Πριν κάνει ό,τι κάνει φέτος, έτσι. Γιατί φέτος το ποσό ανεβαίνει. Με αυτά που έχει κάνει ήδη στο Ρίσιο και στο Βικελίδης και τους παίχτες. Αλλά τώρα με δόσεις... Τι γίνεται. Σε όλες τις ενέργειες δικαιώθηκε. Και με το τηλεοπτικό τελευταίο. Ναι, ελπίζω ότι αυτό θα είναι... Αυτό το καλό, οι καλές αποφάσεις που παίρνει θα συνεχιστούν μέχρι τέλους και αυτά που έχει μέσα στο μυαλό του να του τα δώσει, ας πούμε, η φετινή χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Σκέψου τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, τι θα γινόταν αν ο Άρης είχε υπογράψει με 1,2-1,3 στις αρχές του καλοκαιριού. Όχι, δεν με το ελληνικό σκεπτικό και με την ελληνική νοοτροπία που υπάρχει θα το είχαμε γκρεμίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήρε το ορίσιο και δικαιώθηκε. Δεν είμαστε άνθρωποι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ το μόνο που ακούγεται είναι για το Χόρτο, ας πούμε, από κάποιον. Είναι ωραίο το Χόρτο. Παρεπιπτόντως είναι ωραίο το Χόρτο, ναι. Εντάξει, θα γίνει η παιχνίδι, ξέρω εγώ, κάπου εκεί, 1η Σεπτέμβρη, δεν είναι ποτέ. Θα το φτιάξουμε κι αυτό, τι να κάνουμε, έπρεπε να γίνει. Πάντως και εδώ, δεν νομίζω ότι φταίει ο πρόεδρος που... Έγινε το παιχνίδι Καρυπή. Όταν η τεχνική εταιρεία του λέει ότι μπορείς να παίξεις. Κοίτα, γιατί η τεχνική θεωρώ, εταιρεία... Αν του έλεγε η εταιρεία ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω 2 μήνες να μην πατηθεί. Δεν θα έκανα αγώνα. Δεν νομίζω ότι το μυαλό του είναι τέτοιο που να έκανα αγώνα για τα 50-100 χιλιάρικα. Ξέρεις τι, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και το Χόρτο πρέπει να λάβουμε κάποιους παράγοντες υπόψη μας. Ότι το Χόρτο έγινε σε μια δύσκολη περίοδο. Όπως είναι το καλοκαίρι. Πρώτον αυτό. Που μπήκε δεν έβρεξε. Ναι. Δεύτερον, και αυτό έπαιξε το ρόλο του σίγουρα, γιατί έβρεχε κυρίως πριν μπει. Το ποτίζα. Ναι. Δεύτερο, ότι... Κόλλησα τώρα. Ότι και ο κύριος Γεννάτος που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ πέρα στο Λίμπερο πριν κανένα μήνα, μια εβδομάδα πριν το μάτς με την ΑΕΚ, που ήταν γίνει το μάτς με την ΑΕΚ, είχε πει ότι θα είναι ολοκληρωμένο το έργο, αλλά δεν θα είναι 100% έτοιμο. Ναι. Ήταν δεδομένο ότι ήθελε χρόνο για να δέσει. Απλά κάποιες φορές... εκείνο το λίγο παστικό που θα έμπαινε μετά το... Δεν μπορείς να υπολογίσεις παστικό. Κάποια πράγματα. Εντάξει. Και εγώ από όσο ξέρω, υπάρχει μια ρήτρα. Στην περίπτωση που το έργο δεν καταφέρει να... Δεν αποδώσει. Υπάρχει μια ρήτρα που θα πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένη εταιρεία στον Άρη. Πάντως είναι... Πλαγή, για να το κυρίωσω και να το πάω αλλού, για το τι θα γίνει το Σάββατο, ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε. Μην νομίζεις ότι είναι εντάξει, είναι τι είναι ο κόσμος ο γάτος. Μέρες, να σου πω τώρα, κατά αυτή τη εβδομάδα είναι σκοτωμένη για την πόλη γενικότερα. Οι περισσότεροι βάλανε, κουμπώσανε 2 μέρες άδεια μετά το 15 Αύγουστο, 2 μέρες πριν και έχουν φύγει Χαλκιδική, Κατερίνη, Μέτσοβο και Πήλιο. Ναι, όλα. Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, άμα έχει ένα οχτάρι το Σάββατο, θα είναι πολύ καλά, νομίζω, όλο σε εβδομάδα 15 Αύγουστου. Όλο εκείνο το κομμάτι που θα έχει σκιά από τη πλευρά του σταδίου θα είναι γεμάτο. Ναι, ναι, ναι. Όπου θα έχει σκιά. Έτσι. Το άλλο το αφήνουμε για τον ήλιο. Εκεί μπορεί να πάνε. Εσύ θα πας στον ήλιο, φίλε, γιατί είσαι στη δύο κιόλας και είσαι συνηθισμένος. Δεν σε φοβάμαι. Όχι, λογαριασμό, όχι, δεν. Άμα δω έναν μόνο το δηλαδή απέναντι το Σάββατο, δεν θα είσαι εσύ. Όχι, με τον ήλιο δεν τα έχω. Να μην σε φωνάξω. Εμείς είμαστε του χειμώνα άνθρωποι και όχι του καλοκαίρι. Και εγώ ρε, θα να σου πω την αλήθεια. Το έχω βαρεθεί το καλοκαίρι. Δεν το ανέχω, φίλε μου. Όχι. Ναι, 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 είμαι μαζί σου αυτό. Όχι, τα χρόνια τα τελευταία δεν υπάρχει περίπτωση. Βασικά η καλύτερη εποχή είναι η άνοιξη. Η οποία δεν υπάρχει ούτε και φθινόπωρο πλέον. Όχι, κοίτα, η άνοιξη υπάρχει για ένα μικρό διάστημα. Εντάξει. 10 μέρες άνοιξη και 10 μέρες φθινόπωρο. Και παραπάνω πάει. Εντάξει, δεν είναι. Έχει αλλάξει το πράγμα εκεί πάνω. Ναι. Τέλος πάντων. Έναν ακόμα θα πάρει center back. Σκέφτεται. Μάλλον, ναι. Για το μεταγραφικό, νομίζω ότι θα αρχίζει να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από την επόμενη εβδομάδα. Το δεδομένο είναι ότι ο Άρης θα περιμένει μέχρι τέλη Αυγούστου το Σιώπη, δεν βιάζεται. Ενδεχομένως να πάει και για έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις πάντα. Πλέον ο Άρης, πρόσεξε, θα πάρει αν βρει αυτό που θέλει. Δεν θα πάρει επειδή πιέζεται ή επειδή δεν έχει, γιατί έχει παίχτες σε όλες τις γραμμές. Έχει ένα πρόβλημα βέβαια στο βάθος του πάγκου, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι δεν μπορείς να αλλάξεις μια ολόκληρη ομάδα μέσα σε ένα καλοκαίρι. Σύν ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις που μπορεί να ανοίξουν και θέσεις στο ρόστερ. Δεδομένο ότι θα υπάρξουν για μένα και άλλες αποχωρήσεις. Και να κλείσουμε με κάτι μπασκετικό. Βεβαίως. Ναι, με κάτι μπασκετικό. Ναι. Ελπίζω μετά το λάθος που έκανε ο κύριος Χαραλαμπόκινος, νεαρός, να υπογράψει 8 ετών συμβόλαιο με την ομάδα του τον Παναθηναϊκό. Ήταν λάθος εκείνη η υπογραφή 8 χρόνια. Στην ηλικία που ήταν δείγμα ότι οι μανατζαρέοι ή οι γονείς κάνουν λάθος καμιά φορά, να μην ξανακάνει λάθος τώρα στην επιλογή, στην ομάδα που θα πάει ελεύθερο. Ο Χαραλαμπόπουλος... Εκτός αν είναι του εξωτερικού. Ναι, εξωτερικού. Εκτός αν είναι ομάδα του εξωτερικού. Ναι. Ο Χαραλαμπόπουλος, τότε... ο οποίος διάβαζα χθες, έχει συμβόλαιο, λέει, του χρόνου στον Παναθηναϊκό, ανέμενε, θα έχει 350.000 συμβόλαιο. Και από ό,τι διάβασα, κάτι λέει παίζει να πάει στο Λαύριο. Τώρα, είναι το δεύτερο. Θα είναι λάθος νομίζω. Θα είναι λάθος γιατί θεωρώ ότι στην ομάδα μας θα δει τον χρόνο που θέλει να παίζει. Αν σκεφτεί λίγο να έρθω όμως να σου κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Ναι. Το συμβόλαιο του Χαραλαμπόπουλου. Μα μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Ναι, βρε. Αλλά εσύ ξεκίνησες με δεδομένο ένα συγκεκριμένο μπάτζετ, το οποίο κιόλας από όσο ξέρω εγώ, το έχεις ξεπεράσει λίγο. Ακού να δεις. Δύο πιάνεις, εσύ που κάνεις την κυβέρνηση, πιάνεις δύο ανθρώπους και του λέω, κοιτάξτε, σύντροφοι, το χεράκι στην τσέπη να φέρουμε κι αυτόν. Να γίνει το κλικ παραπάνω. Τον κύριο Πηλιάκη δηλαδή πάλι. Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος ζωή να έχει. Καλά, γερός, ναι, να είναι. Γερός να είναι, πραγματικά έχει βοηθήσει απίστευτα τον Άρη. Υπάρχουν και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτός. Καλά, ναι, υπάρχουν και άλλοι. Αυτός, στην νοοτροπία και στο χαρακτήρα είναι αυτός και οι άλλοι. Ναι, ναι. Πρόσεξε, αυτός και οι άλλοι. Και είναι αυτό που λένε όλοι οι Άρης είμαστε. Ναι. Αλλά εδώ λέμε, σε αυτή την περίπτωση, δεν είμαστε όλοι Άρης. Πώς θα το κάνουμε. Ναι. Δεν αγαπάμε όλοι το ίδιο την ομάδα. Ναι. Ήρθε στα γράδα μου η κουβέντα. Ναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Άμα θέλει το παιδί, άμα νομίζει ότι στο Λαύριο ξέρω εγώ, ναι. Άμα θέλει το παιδί. Αυτά είναι τόσο απλά, όσο δύσκολα τα κάνουν τα λόγια των δημοσιογράφων και οι συζητήσεις. Είναι πάρα πολύ απλά. Εκπομπή κάναμε, ευχαριστώ πολύ. Βάζει καμιά διαφήμιση. Να πάμε μια φράγκη. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε και ένα μεροκάμα. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Κάτουμε το καλό. Μ' αρέσεις, Θανάση. Μάλιστα. Άντε, γεια σου. Γεια σου, Θανάση. Λοιπόν. Α, ξέχασα να το ρωτήσω το Θανάση τέτοιο. Πολύ απότομο ο Θανάση. Κάτσε, Θανάση. Λοιπόν, ξέχασα να το ρωτήσω το Θανάση τέτοιο. Για τα δύο γκολ offside που βάλει η Λίβερπουλ.
Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Λίπερο 107,4, All About Aris On Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε μαζί ακόμα περίπου ένα τέταρτο, FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές 2310 287 και 38 για 433 για 4231 και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να συζητήσουμε, είτε μπασκετικού περιεχομένου. Ο Θανάσης νωρίτερα βγήκε και μας μίλησε και για το μπάσκετ. Μπορούμε να συζητήσουμε και τα της ΚΑΕ, όπου εκεί βέβαια ακόμα είναι νωρίς. Θα περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε και την ομάδα στα πρώτα της φιλικά που θα δώσει στο πλαίσιο της προετοιμασίας της και μετά, αφού ανέβει στην Καστοριά και στο Άρρος Ορεστικό, όπου θα δουλέψει για ένα διάστημα. Φιλικό έδωσε η ΠΑΕ 20 του Άρη, από ό,τι βλέπουμε. Τρίτη νίκη σε άριθμα παιχνίδια για την ομάδα του Πασχάλη Μελισσά, που επικράτησε το Μαραθώνα με 2-1 και έχει δύο φιλικά ακόμα να δώσει μέσα αυτήν την εβδομάδα. Κόντρα στα Πόλωνα Παραλιμνίου το Σάββατο. Και. Όχι, κάτσε, περίμενε το Σάββατο. Περίμενε το σημερινό εδώ πέρα. Ναι, με Πόλωνα Παραλιμνίου το Σάββατο και την Κυριακή με την Απέλα Γκαδάγια. Δώσε λίγο μουσική, Βασίλη. Βλέπω εδώ πέρα στο Λαμπάου Τάρις και μια συνέντευξη που παραχώρησαν Πέτρος Μπακούτσης και Πέτρος Μπακαλιάνης στην Αρσίσε το περασμένο Σάββατο. Οι δύο Βενιαμίν της φετινής ομάδας του Άρη, που μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογράψουν και τα επαγγελματικά τους συμβόλαια, τα πρώτα τους επαγγελματικά συμβόλαια. Ζούνε και αυτοί ένα όνειρο, είναι η αλήθεια, γιατί από την ΚΑΠΑ 17 τον περασμένο Γενάρη βρέθηκαν στην ΚΑΠΑ 19, με την ΚΑΠΑ 19 κατέξαν το πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο και ξαφνικά βρέθηκαν στην προετοιμασία της ομάδας, της πρώτης ομάδας, και κέρδισαν, ήταν οι δύο που κέρδισαν το OK του Πάκου Ερέρα για να είναι στο φετινό ρόστερ. Μακάρι οι δύο ποδοσφαιριστές να πάρουν ευκαιρίες και να μην είναι απλά οι δύο παίκτες που πρέπει να έχει αναγκαστικά ο Άρης στο θεσμό του κυπέλου. Οι παίκτες δηλαδή από τις ακαδημίες του. Είναι νομίζω άλλωστε και κομμάτι της φιλοσοφίας του Ερέρα να δίνει ευκαιρίες σε νεαρά παιδιά. Το έχει κάνει άλλωστε πολλά έξι στο παρελθόν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και ένα από τους παίκτες που ανέδειξε ο Ερέρα ήταν και ο Ιάγκο Άσπας, τον οποίο τον είδαμε τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας στα γήπεδα του Μουντιάλ. Σύν ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος που του αρέσει να δουλεύει πολύ με νέα παιδιά, ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος σταδιακά θέλει να δει τον Άρη να βγάζει δικούς του ποδοσφαιριστές, είτε μέσα από τις ακαδημίες του, είτε αγοράζοντας, είτε επενδύοντας σε παίκτες από άλλες ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών, να οργανώσει ένα στο τμήμα scouting, να βρεις κάποιους έτσι νεαρούς ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές, να τους δουλέψεις, να ωφεληθείς αγωνιστικά και να ωφεληθείς και οικονομικά από όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί καλά είναι να παίρνουμε παίκτες, αλλά πρέπει να δίνουμε κιόλας. Και πρέπει να μάθουμε και να πουλάμε. Όπως πούλησε ο Άρης τον Γλυκόπουλο στον Ολυμπιακό. 300 χιλιάρικα. Μια χαρά. Γιατί δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε 3-4 χρόνια να μην πουλήσει τον Μπακουτσί στο εξωτερικό 2 εκατομμύρια. Άσχημα θα σου πέσει, όχι φυσικά. Το χι Μπακουτσί. Ή να πουλήσει τον. Ποιο να πω άλλο. Ή τον Μπακαλιάνη, ας πούμε. Ή να πουλήσει τον Τζανακάκη κάποια στιγμή. Γιατί όχι, να μην το κάνει και αυτό. Ή να πουλήσει τον Σόουζα. Αν έρθει μια καλή πρόταση, εννοείται θα τον πουλήσει. Θα βρει άλλον στη θέση του. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αγοράζει και πουλά. Έχει ένα πορτοφόλι που στηρίζει την ομάδα αυτή τη στιγμή, που είναι το πορτοφόλι του Θόδωρη Καρυπίδη. Αλλά όπως όλα τα πορτοφόλια, έτσι και αυτό έχει τις δικές του δυνατότητες. Γιατί λοιπόν να μην βάλεις και από αλλού κάποια χρήματα στα ταμεία σου. Το κάνουν τόσο και τόσο ομάδες στο εξωτερικό. Και ομάδες τώρα επίπεδου top. Έτσι, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, πουλάνε παίχτες. Εμείς δηλαδή τι κάναμε δηλαδή. Μην πω τη γνωστή λαϊκή λύση. Τι κάναμε στο πηγάδι, Βασίλη Καβαδία. Έτσι. Πρέπει να μάθουμε και αυτό το κομμάτι του ποδοσφαίρου και να αντιληφθούμε ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα. Όχι μόνο να αγοράζει, αλλά και να πουλάει. Κάτσε εδώ πέρα, έχουμε ένα μήνυμα. Για τις νέες φανέλες θα τις δούμε στην πρεμιέρα, Γιώργο μου.
Για το δεύτερο που με ρωτάς, ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Σιγεία σειρμάτου. Περιμένουμε και θα δούμε. Με το δεύτερο κομμάτι. Αλλά με τις φανέλες, μην βιάζεσαι. Ο φίλος ο Στέλιος λέει: πολύ σημαντική θα είναι η προσθήκη του Σιώπη αν τελικά πραγματοποιηθεί. Παίχτης με ποιότητα που θα γεμίσει το κέντρο. Έτσι είναι και γι' αυτό στον Άρη επιμένουν τόσο πολύ για την συγκεκριμένη περίπτωση και κάνουν κυρίως υπομονή. Απλά θα αποκτήσεις μια πλειάδα ποδοσφαιριστών στο κέντρο και είναι και θέμα διαχείρισης μετά. Αν δεν φύγει κάποιος, έτσι, γιατί είναι φυσιολογικό όλα θέλουν να παίζουν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πεις και όχι σε μια τέτοια επιλογή. Δηλαδή, τι να πεις, ας πούμε, ότι σου λέει ο Σιώπης, εγώ ρε έρχομαι, αλλά και να, γυρίσουμε, ας πούμε, και να πούμε δεν γίνεται, έχουμε πολλούς παίκτες, σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και μακάρι να έρθει. Αλλά ξαναλέω, επειδή βλέπω ρωτάτε αρκετοί, με το συγκεκριμένο θέμα, παιδιά, υπομονή. Υπομονή και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι νωρίς ακόμα. Είμαστε 15 Αύγουστο. Για τον Άρη, ό,τι να προκύψει με τα γραφικά, είτε με τα γραφικά βασικά, είτε σε κομμάτι αποχωρήσεων και φυσικά στο θέμα του Σιώπη, που εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία, θα ξεκαθαρίσει μετά από αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Αυτές οι μέρες καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο πιο χαλαρές, είναι μέρες υπομονής και ο Άρης έχει πλέον την πολυτέλεια του χρόνου και την πολυτέλεια της συγκρότησης του ρόστερ σχεδόν στο 100% μέχρι στιγμής. Δεν επήγει κάποια κίνηση σε συγκεκριμένη θέση. Έχεις παίχτες σε όλες τις θέσεις. Ξαναλέω, πρέπει να δούμε αν θα υπάρξουν και αποχωρήσεις. Ανάλογα με τις αποχωρήσεις, θα δούμε τι θα γίνει με το κομμάτι που αφορά τις προσθήκες στο ρόστερ. Γι' αυτό καλό θα είναι γενικότερα να κάνουμε λίγη αναμονή, επειδή θα σας βλέπω ρωτάτε, είναι φυσιολογικό. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Ναι. Ακούς? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Παύλος, τι γίνεται? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε από τους λίγους πίσω, έτσι. Αλλά δουλεύουμε, τι να κάνουμε, ρε, τελείωσε η άδεια. Δεν πειράζει, καλή είναι η πόλη τώρα, εγώ την απολαμβάνω. Όχι, τώρα είναι καλά. Από Καλαμαριά φτάνεις δικαστήρια σε τέταρτο με ένα φανάρι, ρε παιδιά. Τίποτα, μια χαρά. Μακάρι να ήταν κάθε μέρα έτσι η πόλη. Δεν κράτησε άδεια για τον Αύγουστο, εσύ. Εμένα τελείωσε τη Δευτέρα, που η Δευτέρα πέρασε στη δουλειά, οπότε είμαι φρέσκος. Δεν έχω... μια χαρά είσαι. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, για τον Άρη, το φιλικό είμαι Σκαφτατζόγλου, Ναι, 6 ώρα, το Σάββατο. Εγώ θα κάνω μια έτσι λίγο πονηρή ερώτηση. Όταν έγινε ο προγραμματισμός για να αλλάχθει το χόρτο, ρε παιδιά, ναι. Αυτό το πράγμα δεν είχε προβλεφθεί ότι θέλει, ξέρω, 2 μήνες, 3 μήνες. Κοίτα, από την εταιρεία λέει, αυτό το οποίο λένε από την εταιρεία είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα όσον αφορά το θέμα του χόρτου. Ναι. Και πατάνε πολύ και υποστηρίζουν ότι δεν τους βοήθησε ο καιρός. Ωραία, εντάξει, ωραία. Τότε περίμενε τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία είναι σε 3 εβδομάδες, δεν είναι και πολύ μακριά. Αυτό το οποίο υποστηρίζουν είναι ότι για το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ναι, αλλά όχι έτοιμος 100%. Ναι, όχι 100% έτοιμο και ότι στα τέλη Σεπτέμβρη θα είναι 100% έτοιμο. Και από όσο έμαθα νωρίτερα, άνθρωποι της συγκεκριμένης εταιρείας βρέθηκαν σήμερα στο Βικελίδης. Και είδαν την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το χόρτο και τι πρέπει να κάνουν επιπλέον προκειμένου να επισπεύσουν και τη δικασία. Μακάρι, Νίκο, γιατί εντάξει, okay. Για το φιλικό δεν με νοιάζει τόσο εμένα όσο για τα επίσημα. Δηλαδή, το φιλικό ας μην γίνεται καθόλου πολύ ο λόγος. Είναι μικρή σημασία έχει. Ναι. Το θέμα είναι να μην επηρεάσει την ομάδα ο αγωνιστικός χώρος κοντά στην και να μην καταστραφεί. Να παίξει κανένα μάτς να μην είναι έτοιμο. Και αυτό. Ναι, πολύ βασικό. Να καταστραφεί και μετά να πούμε ότι πάλι δεν έχουμε χορτάρι, ξαναφτιάχνουμε. Δηλαδή, αυτό εντάξει δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε να προβλεφθεί. Μου λες ότι παίζουν κάτι πάνω, τι okay, πιστεύω, δεν έχω κάποιον άλλο λόγο να μην πιστέψω. Τώρα και το άλλο για τον μπάσκετ. Καμιά ενημέρωση για διαρκείας έχουμε στο μπάσκετ? Ακόμα όχι. Γιατί δεν έχουν βγει. Την άρεση είχα διαβάσει, θα πάρει τα δεδομένα της προετοιμασίας. Η προετοιμασία ξεκίνησε. Εντάξει, μόλις χθες. Άρα λογικά πρέπει να μιλήσει και ο πρόεδρος και να βγουν και τα διαρκείας. Ναι, μου έκανες ωραία πάσα, θέλω να το αναφέρω και αυτό. Ναι, δηλαδή πρέπει να ακούσουμε πρώτα τι έχει να πει ο κύριος Γουλιέλμος και πρέπει να γίνει άμεσα νομίζω αυτό. Και μετά φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και η διάθεση των διαρκείας. Ίσως να σου πω κάτι και το
και το γεγονός ότι δεν βγήκαν τόσο νωρίς σταδιακές από την ΚΑΕ βοήθησε και λίγο κόσμο να πάει στο, προς το ποδόσφαιρο. Βέβαια, όχι με, τον, με το βαθμό το οποίο θα. Καλά, ναι, εντάξει. Και το ρυθμό που θα θέλανε οι άνθρωποι της ομάδας. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι μέσα στον Αύγουστο, πλέον και μετά το 15 Αύγουστο, θα έχουμε νεότερο όσον αφορά τα διαρκεία στην ΚΑΕ. Τέλος πάντων, άντε να δούμε, παιδιά. Καλά, 15 Αύγουστο τουλάχιστον και θα τα πούμε. Άντε, αργά, να σε καλά, να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Έχουμε κι άλλον. Ωραία, λοιπόν. Ανοιχτές οι γραμμές για 2 λεπτά ακόμα. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Όποιος προλάβει, με τον Νίκο συνομίλησε, Βασίλη Καβαδία. Αλλιώς θα φύγουμε για 15 Αύγουστο και 5η Παρασκευή θα ακούτε Γιάννη Παραπονιάρη. Εδώ πέρα 5 με 7. Γιατί εμείς μεταφερόμαστε εκτάκτως στην πρωινή ζώνη. Και από την επόμενη εβδομάδα κανονικά το απόγευμα και με Χρήστον Τσαλτίδα την άλλη εβδομάδα, παρακαλώ, που επιστρέφει ανανεωμένος, φρεσκαρισμένος, μαυρισμένος από τον τουρισμό την κάλυψη της προετοιμασίας του Άρη στην Ολλανδία. Τι, αν δεν είχαμε τίποτα, ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου, με τα γραφικά για το μάτσο του Σαββάτου και ό,τι άλλο υπάρχει την δεδομένη χρονική στιγμή. Για τις αποδεσμεύσεις του Μουμίν, ενώ φαινόταν ότι πάει να τελειώσει, υπάρχει μια καθυστέρηση με την περίπτωση του 40χρονου μέσου. Και αυτή η υπόθεση πάει μετά το 15 Αύγουστο και του Μπαργκάν. Το ξέραμε πριν θα πάει μετά τον 15 Αύγουστο. Είναι νομίζω του Μουμίν κυρίως... όχι, δεν είναι πλέον. Ήταν στην αρχή διαδικαστικό, δεν είναι πλέον διαδικαστικό. Δεν υπάρχει θέμα σοβαρό. Εντάξει, για να μην πάει το μυαλό κάποιον, ας πούμε, στην κινητολογία. Απλά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν με τον συγκεκριμένο, προκειμένου να λύσει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Λοιπόν, όσο λαμπαουτάρεις ξανά την Πέμπτη, λίγο μετά τις 5, σίγουρα με Γιάννη Παραπονιάρη. Θα δούμε εμείς αν θα είμαστε. Να είστε καλά. Και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Και καλό 15.